Πίσω στο στούντιο, κυρίες και κύριοι Κώστα, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 3. Να πάμε λίγο, θα επανέλθουμε σε λίγο πάλι στο ζήτημα του κορονοϊού. Να πάμε όμως λίγο στον χώρο της οικονομίας, καθώς έχουμε πολλές πληροφορίες που μας έρχονται για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα ξεκίνησαν από την πτώση στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και αυτό φαίνεται ότι έχει συμπαρασύρει την παγκόσμια κοινότητα. Είναι άλλωστε και μικρή η ζήτηση. Γενικότερα στα καύσιμα, η κίνηση των αυτοκινήτων έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Είναι πολλά αυτοκίνητα που δυσκολεύονται και να πάρουν μπρος με τις τόσες μέρες ακινησίας λόγω του κορονοϊού και όλο αυτό δημιούργησε και πτώση των τιμών, αλλά και ως επακόλουθο κάποιοι προετοιμάζονται από τώρα για την επόμενη περίοδο. Για να δώσουμε και μερικές έτσι πληροφορίες που τρέχουν, για παράδειγμα, και αυτό είναι πληροφορίες, στην περιοχή των Γρεβενών έχουμε τριπλασιασμό της αγοράς για πετρέλαιο θέρμανσης. Υπενθυμίζουμε ότι τελειώνει 30 Απριλίου η διανομή. Είμαστε στα 78 λεπτά, εάν δεν κάνω λάθος, με αποτέλεσμα πολλοίς κόσμος τώρα που πέφτουν και λίγο οι συντάξεις, οι μισθοί κτλ. Τέλη του μήνα να εφοδιάζονται για του χρόνου, γιατί όντως τέτοια ελκυστική τιμή δεν τη βρίσκεις εύκολα. Θυμόμαστε πώς ξεκίνησε με το 1 ευρώ και κάτι. Και φοβούνται, είναι και η αφιβολία, η ανασφάλεια. Τι θα κάνουμε του χρόνου, πώς θα είναι η τιμή του χρόνου, πώς θα είναι η κατάσταση οικονομική της τσέπης μας. Και όλο αυτό και δημιουργεί την τάση να αναγοράσεις από τώρα να προμηθευτείς πετρέλαιο για τον χρόνο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα αίτημα των βενζινοπολών προς το κράτος να παραταθεί για 10 ημέρες η διανομή. Δηλαδή να μην τελειώσει 30 Απριλίου, αλλά να φτάσουμε μέχρι και χοντρικά 10 Μαΐου. Που αυτό θα είναι καλό και για τον κόσμο, για να βολευτεί, και για το κράτος που θα έχει έσοδα. Από τα Γρεβενά που έχει το πετρέλαιο ως κύρια πηγή θέρμανσης και βεβαίως και τα ξύλα, να πάμε στην άλλη άκρη της Δυτικής Μακεδονίας, στην Φλόρινα. Που επίσης και εκεί το πετρέλαιο είναι στην πρώτη γραμμή. Ακριβώς, που δεν έχουν τηλεθέρμανση και άρα έχουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Θόδωρο Ουλιάρη, που είναι ο γραμματέας των βενζινοπολών της περιοχής. Γεια σας κύριε Ουλιάρη, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και από τη Φλόρινα. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή όντως την αυξημένη κίνηση και στην περιοχή της Φλόρινας, γιατί τουλάχιστον από τα Γρεβενά εγώ αυτό μαθαίνω. Κοιτάξτε, υπάρχει σίγουρα μια αύξηση στην κίνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αυτό είναι για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στη Φλόρινα τις προηγούμενες μέρες, όπως μάθατε κιόλας, είχαμε και χιονόπτωση. Έτσι. Οι θερμοκρασίες δεν είναι καλές για την εποχή αυτή τη στιγμή. Και βέβαια ο σημαντικότερος λόγος είναι η τιμή που έχει πέσει διεθνώς και έχει κατρακυλήσει και στην Ελλάδα. Και αυτό βέβαια επιβεβαιώνει τα πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας μας και του Προέδρου μας, του κ. Πλούση, ότι όσο πιο χαμηλότερη είναι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, τόσο θα αυξηθεί και η ζήτηση και θα μπορέσει να ζεσταθεί και ο καταναλωτής. Και ουσιαστικά ο τζίρος θα μεγαλώσει κιόλας, γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Αυτό είναι η ίδια εικόνα έχετε και με τα υπόλοιπα καύσιμα, βενζίνες και τα υπόλοιπα καύσιμα. Όχι βέβαια, τα υπόλοιπα καύσιμα και λόγω του κορονοϊού, το τελευταίο δίμηνο είμαστε κάτω από το 50% στις πωλήσεις των υπόλοιπων καυσίμων. Αυτό αφορά μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, στις τιμές. Η τιμή σήμερα στο πετρέλαιο θέρμανση στη Φλόρινα κυμαίνεται στα 79 λεπτά το λίτρο. Η τάση βέβαια είναι καθοδική και βέβαια αν δοθεί η παράταση η οποία ζητήσαμε όλοι μαζί και από ό,τι πληροφορήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, ο συντοπίτης μας, ο υπουργός, το ζήτησε στη Βουλή. Αν δοθεί η παράταση των 10 ημερών, οπότε μπορεί να δούμε και χαμηλότερες τιμές από το 79. Άρα αυτό το 79 που είναι στη Φλόρινα, πόσο κάτω μπορούμε να το δούμε, πόσο εσύ το υπολογίζετε από την εμπειρία σας τώρα, πού μπορεί να φτάσει? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό εξαρτάται καθαρά από τη τιμή. Δηλαδή, άμα συνεχίσει να κατρακυλάει η τιμή διεθνώς, μέσα στο επόμενο 15ήμερο, για να αναζητήσει με την παράταση που ζητάμε να πάρουμε από το Υπουργείο, μπορεί να φτάσει και κάτω από τα 75 λεπτά το λίτρο. Και κάτω από τα 75, μάλιστα. Το σύστημα που έχετε ως βενζινοπόλες, φτάνει αυτό το 15ήμερο για να ικανοποιήσετε τη ζήτηση? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για να τελειώσει η σεζόν μας 30 Απριλίου, όπως τελειώνει κάθε χρόνο. Από εκεί και πέρα, το 15ήμερο που ζητάμε είναι για να μην υπάρχει αυτή η ασφυκτική πίεση στις παραγγελίες και στις παραδόσεις, γιατί ο κόσμος είναι στα σπίτια του, είναι κλεισμένος και παίρνει τηλέφωνο, χτυπάνε τα τηλέφωνα για να εξυπηρετηθεί, γιατί ξέρει ο κόσμος ότι τελειώνει με 34ου. Από εκεί και πέρα, η παράταση που ζητάμε εμείς είναι για να μας διευκολύνει και εμάς και τους καταναλωτές. Αν όντως δοθεί μια παράταση, έστω και πενθήμερη παράταση να δοθεί, εμείς θα διαμορφώσουμε τις παραγγελίες μας έτσι και θα πάμε πιο άνετα και θα εξυπηρετηθεί καλύτερα και ο κόσμος ο οποίος έχει παραγγείλει. Για να καταλάβουμε λίγο τα τηλέφωνα, πώς έχουν αυξηθεί δηλαδή τις τελευταίες ημέρες? Διπλάσεις παραγγελίες είχαμε σε σχέση με πέρσι τα δύο εποχή. Διπλάσεις παραγγελίες σε σχέση με πέρσι, μάλιστα.
οι ποσότητες που ζητάει ο κόσμος, μήπως επειδή είναι ελκυστική τιμή, έχουν αυξηθεί και οι ποσότητες, δηλαδή εκεί που έπαιρνε. Αυξήθηκαν και οι ποσότητες, ναι. Είναι διπλάσιες οι παραγγελίες και διπλάσιες και οι ποσότητες. Άρα αντί να πάρω μισό τόνο, ένα τόνο που έπαιρνα, προσπαθώ να γεμίσω το τεπόζιτο. Είναι καλή ευκαιρία τώρα. Είναι καλή ευκαιρία, καλή ευκαιρία γιατί η τιμή είναι χαμηλά. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοια τιμή. Αλλά αυτά που είπατε για ένα τόνο και παραπάνω, όχι. Απλά οι παραγγελίες ήταν 200-300 λίτρα και τώρα είναι 500-600. Στην καλύτερη περίπτωση να παραγγείλει κάποιος ένα τόνο. Και τον ένα τόνο εννοώ όχι ατομικά, αλλά μια πολυκατοικία, κάπως έτσι. Έτσι, ναι, ναι. Και να υπενθυμίσουμε λίγο, κύριε Ουλιάρη, ότι πόσο είχαμε ξεκινήσει, ένα ευρώ και κάτι, πόσο είχε ξεκινήσει ένα τη ευρώ, σεζόν. Κοντά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά ήταν η τιμή. Και, 10 λεπτά. Την και τώρα είμαστε στα 78, 79. 79, στις πρώτες. Μάλιστα. 79. Ωραία, ωραία, κύριε Ουλιάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Είναι από αυτό που λέμε και λίγο καλές ειδήσεις και ευνοεί όντως η σεζόν, η εποχή τώρα, έτσι πως είναι τα πράγματα, να εφοδιαστεί ο κόσμος για τον χρόνο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.